Μαγειρική είναι η ζωή μου. Η ζωή μου όλη, σεφ. Η ζωή μου όλη, στράτο. Όλα τα πιάτα που δημιουργώ είναι παιδικές αναμνήσεις και συναισθήματα από την παιδική μου ηλικία. Μπαρθαλίτη, με τι τελείωσες την τρίτη δημοτικού? Με 10, σεφ. Πάμε τζα. Οι πρώτες μου απόπειρες ήταν δίπλα στη γιαγιά, εκεί στο σπίτι, θυμάμαι, γυρνώντας από το σχολείο. Μάλιστα. Προσπαθούσα να μάθω, προσπαθούσα να αναζητήσω, προσπαθούσα να ανακαλύψω τι κάνει. Βλαμμένα είμαστε! Και όλο αυτό με οδήγησε στο να επιλέξω αυτό το επάγγελμα και να γίνει έρωτας μου. Έρωτας αλήτης, ο Σταύρος Βαρθαλίτης. Είμαι ένας από τους τυχερούς που κατάφερα το χόμπι του να το κάνει επάγγελμα. Δεν κάνουμε πασαρελίτσα εδώ πέρα. Καλή αναζήτηση, καλό το να ανακαλύπτει νέα πράγματα, να πειραματίζει. Παρατήρησα και ένα πολύ ωραίο δίμιο. Αλλά αν δεν σπουδάσει σε μια σχολή η οποία θα σου δώσει σωστές βάσεις όπως είναι η Λεμόν. Σεφ Ντεβ. Πάψε! Δεν πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει μια σταθερή θέση μέσα στην αγορά εργασίας και να ανεβαίνει σταδιακά προς την κορυφή. Απλά δεν έχω πάει σε σχολή. Ούτε εγώ. Ούτε. Ούτε ο Σωτήρης. Εμάς βρήκες. Το σημαντικότερο που κέρδισα από τη σχολή Λεμόν είναι η μαγειρική μου παιδεία. Έχω τη μαγειρική τρέλα, ψάχνω τη μαγειρική ωριμότητα. Που πέρα από τις γνώσεις, είναι η μαγειρική αντίληψη που ανέπτυξα. Σόκερ ντε, σοκερέσα. Αυτά ήταν και τα μεγαλύτερα εφόδια που με έκανα να συνεχίσω και να μην σταματήσω ποτέ τη μαγειρική. Σοκερέσα. Αν θες να γίνεις σεφ, ξεκίνα σωστά. Ξεκίνα στη Λεμόν. Σεφ Ντεβ. Ποιος ρώτησε, ρε. Αυτή είναι η φάση. Δεν είναι αυτή η φάση. Έλεος!